Τι κακό έκανα εγώ? Γυμνάζομαι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Τρώω κανονικά 10 με 6 γιατί κάνω την κυκλική δίαιτα. Κατηγορήθηκα από κάποιους φίλους μου προσωπικούς και διαδικτυακούς ότι βγαίνω έξω από το σπίτι, πηγαίνω, γυμνάζομαι, δουλεύω, έχω φίλους, πίνω καφέ με φίλους. Τώρα που κλείσαν τα καφετέρειες, τους παίρνω στην παραλία και τους πάω στο... εκεί που είναι η γενική κλινική, έχει ένα... πώς τώρα αυτά τα κηλικία. Πάω εκεί πέρα, είτε υπάρχει ας πούμε κάποιο ραντεβού επαγγελματικό. Τι κακό έκανα εγώ? Γυμνάζομαι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, τρώω κανονικά 10 με 6 γιατί κάνω την κυκλική δίαιτα, αυτή εδώ που κάνουν μερικοί γιατροί. Δουλεύω. Τι να κάνω, τα μέσα δουλεύουν. Ένα κακό έκανε, Δραπτόπουλε. Ναι, ποιο κακό έκανε? Πήγες στα σούπερ μάρκετ μαζί με τα υπόλοιπα τα βόδια. Πήγες, την πάτσες κι εσύ. Με είπανε να πάω. Σε είπανε, δεν έπρεπε να αρνηθείς. Να σε πω επαναστάτη, να σε πω με μάγκα. Εντάξει, σωστό. Το ότι έκανα πολύ αυτό με τα άλλα τα βόδια και πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ωραία. Δουλεύω. Ωραία. Τι να κάνω δηλαδή, τι κόλλησε η κορονοϊό, όπως τη λένε, η σκορδά. Που αφιβάλλω βέβαια. Όλοι αυτοί που κάνουν. Φάνατε εδώ. Όλοι αυτοί οι διάσημοι οι οποίοι λένε ότι κολλήσανε κορονοϊό, το κάνανε για να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και εγώ μπορώ να κάνω αψού, ξέρω εγώ, να έχω 5% ακροματικότητα. Με το αψού που θα κάνω κορονοϊό, αν μείνω 10 μέρες έξω, θα πάω 7-8%. Με το κορονοϊό τώρα να κάνουμε δουλειά. Επίσης. Γιατί λέει κάνεις προπόνηση στο δρόμο? Γιατί λέει χαιρετάς και κάνεις αγκαλιάζεσαι με τους συνανθρώπους? Δηλαδή τώρα άμα δεις κάποιον να αγκαλιάζεται με κάποιον άλλον, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Τώρα μιλούσα με ένα φιλικό μου ζευγάρι, λέει ο γορίλας, λέει μέσα, έκανα λέει αψού και πήγε και κρύφτηκε ένα 92 γουμάρε 2 μέτρα να πούμε άνθρακλας, κρύφτηκε λέει στην κουζίνα, λέει πήγε από κάτω όπως πάει η μήνη να πούμε όταν φοβάται, κρύφτηκε λέει από κάτω. Μιλάμε για εξωπραγματικές καταστάσεις. Check it out now, the funk soul brother, right about now.